Πρώτη αγωνιστική, πρώτη τρεις βαθμοί, οι πρώτες σας σκέψεις μετά τη λήξη του αγώνα. Πρώτη ζουνάδα, equipa ganhou, sumamos 3 pontos, quais são os nossos primeiros pensamentos depois desse jogo? Acima de tudo, um jogo sério, de uma equipa que sabe aquilo que quer, uma equipa que sabe lidar com os momentos de jogo, entrou muito bem e conseguiu aquilo que era mais importante hoje, que era ganhar sem sofrer golos. Πάνω απ' όλα, νομίζω ότι κάναμε ένα σοβαρό παιχνίδι. Είδαμε μια ομάδα όρημη η οποία μπήκε από την έναρξη του αγώνα και έδειξε ότι ήθελε να τελειώσει το παιχνίδι όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η αλήθεια είναι πως βάσει των ευκαιριών θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με ένα μεγαλύτερο σκορ. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, μένουμε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η ομάδα κατάφερε και κέρδισε τον πρώτο της αγώνα. Σας ανησύχησε αυτό ακριβώς το γεγονός ότι η ομάδα δεν τελείωσε το παιχνίδι νωρίτερα σκοράροντας το δεύτερο γκολ? Αυτό είναι ficamos preocupados do facto que a equipa podia terminar o jogo muito mais cedo e continua até o fim com esse frágil, podemos dizer, 1-0. É verdade, podíamos ter feito mais golos, mas dois jogos fizemos 4 golos, sofremos um. Jogamos contra uma grande equipa que foi Besiktas e conseguimos ter também criar oportunidades e fazer 3 golos. Este jogo contra o Larissa criamos oportunidades também, fizemos apenas um. Um bocadinho de infelicidade, mas o mais importante é que tu olhas para a equipa, que vês que a equipa está consistente defensivamente e está a criar oportunidades, está a chegar, e isso para mim é o que me deixa satisfeito, porque é este o processo que nós queremos, é jogar para vencer, é jogar para empurrar o adversário para trás e ganhar jogos. Αυτό που εμένα προσωπικά με ικανοποίησε είναι το γεγονός ότι η ομάδα έδειξε σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Αν βάλουμε κάτω αυτό το παιχνίδι και το παιχνίδι με την Besiktas, η ομάδα πέτυχε 4 γκολ, δέχτηκε ένα, έπαιξε με ένα πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο όπως ήταν η Besiktas. Οπότε με την Besiktas πετύχαμε 3 γκολ. Θεωρώ πως και σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ. Για μένα το πιο βασικό είναι ότι η ομάδα κατάφερε και κέρδισε και βέβαια το γεγονός ότι δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι ήμασταν λίγο άτυχοι σε αυτό το συγκεκριμένο αγώνα. Είναι κάτι το οποίο στους επόμενους αγώνες πιστεύω ότι θα βελτιωθεί. Έχουμε συνηθίσει τον Μπίσεσβάρ σε τελείως διαφορετικό ρόλο, είτε στο κέντρο είτε από αριστερά στην επίθεση. Αυτή τη φορά αγωνίστηκε δεξιά, καλύπτοντας όλη την πτέρυγα. Ποιο ήταν το σκεπτικό σας γύρω από αυτή την απόφαση? Αυτό ήταν το μισβής του Diego Azugar, mais como número 10 ou como extremo do lado esquerdo, ou já jogou como lateral direito, mas com ofensivamente ele era muito bom. Portanto, qual era o nosso pensamento atrás dessa escolha? Em primeiro, ele não jogou como lateral direito, ele jogou como extremo direito. Ουσιαστικά αυτό το οποίο έπαιξε ήταν σαν δεξί back half, κυρίως δεξί winger. E o que eu mais gosto de ver nestes jogadores é que estão todos de mente aberta para ajudar a equipa a jogar em qualquer posição, até a guarda-redes for preciso. Και εμένα αυτό το οποίο με αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένο είναι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δείχνουν ότι έχουν ανοιχτό μυαλό, ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν όπου και αν τους ζητηθεί από την πλευρά του προπονητή, ακόμα και στη θέση του ρωτοφυλάκα. E as pessoas têm que perceber que eu não faço nada no jogo que não tenha feito no treino. Και εννοείται ότι δεν είναι κάτι το οποίο το δοκιμάσαμε τώρα, είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε στις προπονήσεις με μια συγκεκριμένη λογική. Ele conhece a posição de extremo. Sabe que o extremo, quando tem que defender, também tem que defender. Portanto, nós, da forma como jogamos, nosso 3-4-3, podemos querer um número 7, um extremo com mais características, como o Limnes ou como o Diego, ou metendo lá o Jabá, ou podemos até meter um Crespo para defender mais, ou até outro sendo um lateral, que o Rodrigo, para defender mais. Depende das características do jogo. Nós sabemos que este jogo era um jogo mais de cariz ofensivo e optámos pelo Diego. Οπότε, όσον αφορά τη χρησιμοποίησή του σε εκείνη την θέση, από τη στιγμή που στο δικό μας 3-4-3 η θέση αυτή, το νούμερο 7 μπορούμε να πούμε, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα εξαρτηθούν από την προσέγγιση που θέλουμε στον κάθε αγώνα. Μπορεί να είναι παράδειγμα χάρη ο Diego ή ο Λιμιός, άμα θέλουμε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη επιθετικότητα. Αν πιστεύουμε, όπως θεωρούσαμε στο σημερινό παιχνίδι, ότι ο αντίπαλος θα αμυνόταν πάρα πολύ πίσω και κοντά στην εστία του, οπότε χρειαζόμασταν παίχτη ο οποίος θα ήταν ικανός είτε στο ένας εναντίον ενός, είτε με κάποιες σέντρες να γίνει απειλητικός. Ή αν θεωρήσουμε ότι χρειαζόμαστε λίγο πιο αμυντικό προσανατολισμό, μπορούμε να βάλουμε π.χ. ακόμα και τον Κρέσπο, όπως έπαιξε στα τελευταία λεπτά, ή ακόμα και τον Ροντρίγκο, παραδείγματος χάρη, όταν επιστρέψει. Οπότε, σε σχέση με το παιχνίδι το οποίο έχουμε και το τι περιμένουμε, ανάλογα είναι και η χρησιμοποίηση του κάθε ποδοσφαιριστή. Ficamos contentes porque foi ele que acabou por fazer uma assistência que acabou por dar em gol. Και για μας σίγουρα ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι αγωνίστηκε εκεί και ανταπεξήλθε αρκετά καλά. Ήταν μάλιστα ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έδωσε και την assist στον γκολ. Επειδή πλέον τελείωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι και μπορούμε να μιλήσουμε πιο άνετα για το μάτς της Τρίτης, είναι αυτή η λύση κάτι που σκέφτεστε και για το παιχνίδι με την Μπενφίκα? Αυτό είναι το μεγάλο ρόλο που έχει στο παιχνίδι. Podemos agora falar sobre o Benfica, o nosso próximo adversário. E essa é uma solução que estamos a pensar pôr, o Diego como número 7.
Pode ser uma hipótese. Não queria estar muito aqui a falar, porque sei que o nosso adversário vai vasculhar tudo o que nós vamos fazer, porque tem gente a ver isso. Vamos procurar ajustar as velas em função do vento. Είναι μια πιθανότητα, δεν το κρύβω αυτό. Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να επικραθώ περισσότερο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο αντίπαλος προπονητής έχει μάτια και αυτιά παντού και σίγουρα ο τύπος θα το δει. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς πιστεύουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι και ανάλογα θα πράξουμε. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Πώς είναι αυτή η πρόκληση και για εσάς προσωπικά και συλλογικά? Portanto, sobre o jogo do Benfica, como é esse desafio para nós, para o senhor pessoalmente e para a equipa também, porque é um jogo muito importante? Primeiro é preciso dizer que depois de passarmos o Besiktas, afirmamos que isto não é um sonho, é um objetivo. Nosso objetivo é passar à fase seguinte. Κατά πρώτο λόγο, νομίζω ότι με το γεγονός ότι περάσαμε την Besiktas έκανε αυτό το όνειρο το οποίο είχαμε να είμαστε στους ομίλους Champions League, όχι απλώς όνειρο, αλλά ένα ξεκάθαρο στόχο. Τώρα είμαστε στο δεύτερο βήμα αυτού του στόχου. Sabemos que o nosso adversário é favorito, tem grandes jogadores, tem grandes treinadores, investiram imenso para fazer uma equipa top. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο αντίπαλος είναι το φαβορί από την άποψη ότι έχει επενδύσει πάρα πολύ φέτος, έχει φέρει έναν προπονητή top επίπεδο, έχει φέρει παίχτες top επίπεδου. Tem qualidade individual e coletiva muito, muito grande. Ατομικά λοιπόν και ομαδικά η ποιότητα ξεχυλίζει, μπορούμε να πούμε. Agora nós vamos utilizar as armas que temos. Temos um grande espírito de equipa, temos neste momento um espírito de equipa muito forte. Αλλά και εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στις δυνατότητές μας, πιστεύουμε πάρα πολύ στο group και στο πνεύμα, το ομαδικό πνεύμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Onde todos os jogadores têm esse desejo de continuar a dar este segundo passo. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για να δώσουμε αυτό το δεύτερο βήμα. Έχουμε παίχτες με ποιότητα. Este é o desafio que temos, é desafiar os nossos limites. É superarmos individual e coletivamente. Και θα παίξουμε και θα ξεπεράσουμε και τα όρια μας και ατομικά αλλά και ομαδικά για να περάσουμε την Benfica. Tem apenas um jogo só, tudo é possível. Είναι ένα παιχνίδι και σε ένα παιχνίδι, όπως ξέρουμε πολύ καλά, όλα είναι πιθανά. O primeiro passo é trabalhar e acreditar e nós é isso que nós fazemos. Acreditamos muito que vamos conseguir estar na próxima fase. Από εδώ και στήριξη, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε την σκληρή δουλειά για την Benfica. Και να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να περάσουμε την Benfica. Contamos com um espírito positivo e energia positiva dos nossos adeptos em casa a torcer por nós. Και είμαστε σίγουροι ότι η θετική ενέργεια και η άβρα των φιλάθρων μας που θα βρίσκονται από το σπίτι θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, από πλευράς φυσικής κατάστασης, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα να ανταπεξέλθει σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια τόσο σύντομα? Nesse momento, a condição física da equipa é boa, podemos dizer, para suportar jogos muito importantes cada três dias? Vocês aqui falam muito na capacidade física, é o único país, desculpem dizer-vos isto, mas é o único país onde se fala muito da capacidade física. O futebol é tudo, é físico, é técnico, é tático. Um jogador que perde muita bola vai correr muito mais, uma equipa que perde muita bola vai correr muito mais. E a realidade é que, aqui στην Ελλάδα ακούω να μιλάνε πάρα πολύ για τη φυσική κατάσταση, ωστόσο για μένα η φυσική κατάσταση αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του όλου, το οποίο όλο είναι και το τακτικό κομμάτι και το τεχνικό κομμάτι και το πνευματικό κομμάτι. Για να δώσω ένα παράδειγμα, εάν ένας ποδοσφαιριστής χάνει πάρα πολλές φορές την μπάλα, σίγουρα θα αναγκαστεί να τρέξει πάρα πολύ για να την ξανακερδίσει, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα φανεί στα μάτια των πολλών ότι δεν έχει φυσική κατάσταση, γιατί κάποια στιγμή προφανώς θα κουραστεί. Agora nós estamos preparados. É uma equipa que está preparada, que sabe que se conseguirmos ter bola, se conseguirmos empurrar o nosso adversário para trás, vamos correr menos. Se perdermos bola e o nosso adversário a tiver, vamos ter que correr mais, porque o futebol é mesmo assim. Ωστόσο, εγώ νομίζω ότι με βάση την στιγμή της σεζόν την οποία βρισκόμαστε, η ομάδα είναι προετοιμασμένη για να κάνει ένα παιχνίδι με τόσο μεγάλη ένταση όπως θα είναι το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Και από εκεί πέρα εξαρτάται το αν θα καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας, να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να τρέξει, γιατί είναι λογικό ότι αν τους αφήσουμε την μπάλα, τότε εμείς θα τρέξουμε και τότε σίγουρα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.